Και για το λόγο αυτό έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο του Prisma 91,6 την προϊσταμένη του τμήματος κοινωνικής πολιτικής Δημοπρέβεζας, του τμήματος Πρόνοιας, την κυρία Μαρία Ζουρουφίδου, και την κοινωνική λειτουργό του κέντρου συμβουλευτικής, την κυρία Ακριβή Κατσανού. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από εμάς. Σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, ξεκινώντας, να πούμε κάποια πράγματα. Καταρχήν, είναι, όπως είπαμε, σήμερα η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας απέναντι στις γυναίκες. Κυρία Ζουρουφίδου, δώστε μας λίγο έτσι το πλαίσιο, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής, αλλά και το πλαίσιο γενικότερα της ημέρας. Αν μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, ξεκίνησε πριν 3 χρόνια με σκοπό να βοηθήσει τις γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται είτε από τους συντρόφους τους, είτε από τους γονείς τους, είτε από κάποιον. Από οποιοδήποτε. Στη συνέχεια όμως η ανάγκη φάνηκε πιο... η ανάγκη των γυναικών αυτή και πέρα των άλλων γυναικών, οι οποίες έχουν διάφορα προβλήματα πέρα της κακοποίησης, φάνηκε ότι είναι πολύ έντονη το κέντρο συμβουλευτικής πλέον έγινε κέντρο συμβουλευτικής γυναικών. Για όλους τους τομείς. Όχι μόνο για τις κακοποιημένες γυναίκες, ναι, για όλους τους τομείς, και συμβουλεύει γυναίκες από 16 και πάνω χρονών. Αυτό που ήθελα να πω είναι στα 3 χρόνια λειτουργίας του, μπήκαμε στο 4ο, τα περιστατικά έχουν φτάσει στα 150. Πιστεύω... 150 μιλάμε για όλο το νομό, έτσι. Για το νομό εξυπηρετούμε βέβαια και το νομό Θεσπρωτείας, το νομό. Την ευρύτερη περιοχή, Λευκάδα, Άκτιο, το Λακανανία. Είναι το πιο κοντινό συμβουλευτικό κέντρο σε όλους αυτούς τις περιοχές. Οπότε οι γυναίκες απευθύνονται σε εμάς ως πιο κοντινό σταθμό, ως πιο κοντινό συμβουλευτικό κέντρο. Εμείς πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός, γιατί μέχρι τώρα ήταν κέντρο συμβουλευτικής κακοποιημένων γυναικών και είχαμε αυτά τα περιστατικά. Φαντάζεστε τώρα που έχουμε. Οπότε τώρα πού ακριβώς απευθύνεστε και τι. Τώρα απευθυνόμαστε σε όλες τις γυναίκες συμβουλευτικά, με την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό και την κοινωνιολόγο που έχουμε. Μπορούμε να έχουμε ψυχολογική στήριξη, κοινωνική στήριξη, επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλές, οτιδήποτε άλλο πρόβλημα χρειάζονται οι γυναίκες, παραπομπής, άλλες υπηρεσίες, ακόμα και έβρεση εργασίας μπορεί να γίνει μέσα από το κέντρο μας, γιατί συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά. Με τον ΑΕΔ, με άλλες εταιρείες, και μπορούμε να έχουμε και να έχει και νομική υποστήριξη πλέον, γιατί συνεργαζόμαστε και με το Σύλλογο. Ακόμη και κακοποιημένες γυναίκες ή γυναίκες που έχουν ανάγκη νομικής υποστήριξης. Ναι, και βέβαια μιλάμε για γυναίκες από ευπαθείς ομάδες, Ρωμά, πρόσφυγες, άπορες. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Όλες οι γυναίκες. Αν μια γυναίκα, ας πούμε, έχει μέσα της ντρέπεται να το κάνει, μπορεί να υπάρχει, θέλω να πω, μυστικότητα κτλ. Δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα του απορρίτου εννοείται. Ναι, σαφώς. Το κέντρο συμβουλευτικής, για το κέντρο συμβουλευτικής είναι βασικός κανόνας το θέμα του απορρίτου. Οτιδήποτε μπαίνει εκεί μέσα παραμένει εκεί, αυτό είναι δεδομένο. Στην αρχή υπήρχαν κάποιοι ενδιασμοί και κάποια αμφισβήτηση ως προς αυτό το κομμάτι, αλλά ερχόμενες οι γυναίκες και βλέποντας τη δουλειά που γίνεται εκεί μέσα από το κομμάτι των παροχών, της συνεργασίας, τη συνέχεια, γιατί δεν είναι κάτι που γίνεται από μια μέρα στην άλλη όλο αυτό, θέλει δουλειά. Άρχισαν η μία πλέον να φέρνει την άλλη, και αυτό ήταν το πιο σημαντικό, γιατί μεταξύ τους οι γυναίκες που έχουν υποστεί την οποιαδήποτε μορφή βίας αναγνωρίζουν τα σημάδια στη γυναίκα απέναντι που θα δουν. Με κάποιο τρόπο θα μεταφέρουν το μήνυμα και θα την κατευθύνουν. Έτσι λοιπόν, όπως είπε και η κυρία Ζουρουφίδου, έχουμε φτάσει πλέον εσείως τα 150 περιστατικά, και καθημερινά υποδεχόμαστε γυναίκες. Το καλό είναι αυτό, ότι πλέον ο ρόλος μας έχει διευρυνθεί. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι πολύ περισσότερες, ενώ στην αρχή τα αιτήματα των γυναικών ήταν ξεκάθαρα νομική συμβουλευτική, νομική στήριξη και ψυχολογική στήριξη, ψυχοκοινωνική στήριξη. Πλέον έχουμε συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ, όπου δίνουμε και συμβουλές και κατευθύνσεις σε θέματα εργασιακά, γιατί πάρα πολλά πράγματα ξεκινάνε από το κομμάτι της ανεργίας, πολλά προβλήματα των γυναικών. Τελείως αλλιώς χειρίζεται κάποια γυναίκα μια κατάσταση όταν είναι εργαζόμενη και πατάει στα πόδια της, και τελείως αλλιώς μια άλλη, η οποία είναι άμεσα και έμεσα εξαρτώμενη από τον οποιονδήποτε σύζυγο, σύντροφο,
που συνήθως είναι και αυτός ο θήτης. Οπότε φαντάζομαι τώρα μέσα στην κρίση τα ποσοστά αυξάνονται συνεχώς, ραγδαία, έτσι. Έτσι ακριβώς. Mm. Και όχι, εννοείται πως τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κρίση είναι απίστευτα. Μέσα από από όλη αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να διευρύνουμε ορίζοντες στο μυαλό των γυναικών, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν και μόνες τους ίσως κάποιες προοπτικές για δουλειά. Okay, καλό το ίντερνετ, οι πληροφορίες, τα site, τα site που έχουν επαγγελματικές κατευθύνσεις, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που έχουν απίστευτες δυνατότητες και δεν γνωρίζουν πώς να τις αξιοποιήσουν. Μέσα από τη δουλειά που κάνουμε εκεί, ανοίγουμε και αυτό το κομμάτι. Εγώ θα έλεγα ότι πολλές φορές το άγχος και τα προβλήματα δεν μας αφήνουν να βλέπουμε καθαρά, να ιεραρχήσουμε τα προβλήματά μας για να τα προχωρήσουμε σε κάποια λύση. Το κέντρο συμβουλευτικής βοηθάει σε αυτό το τομέα τις γυναίκες περισσότερο. Δηλαδή να δούνε απ' έξω το πρόβλημά τους για να μπορέσουν, χωρίς κάποιο φόρτι συναισθηματική, να μπορέσουν σιγά σιγά να δώσουν λύση στα προβλήματά τους από μόνες τους, βέβαια. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι σημαντικό. Εάν μια οικογένεια έχει πρόβλημα, μια γυναίκα επισκεφτεί και ζητεί στη συμβουλή του κέντρου, το σύζυγο ασχολείται κάποιος, στο συμβουλεύει κάποιος, θέλω να πω. Δεν θα έπρεπε και ο άντρας, θέλω να από τη στιγμή που συμβουλεύει στη γυναίκα τι να κάνει, κάποιος θα πρέπει για τον... το άλλο μέρος της οικογένειας να... Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, είχα πει εδώ πέρα ότι όταν η γυναίκα είναι καλά, έχει λύσει τα προβλήματά της, είναι χαρούμενη, τότε είναι ευτυχισμένος και ο άντρας. Η αλήθεια είναι πως σε αυτό το κομμάτι λείπουν πράγματα. Mm-hmm. Και αυτή ήταν και η πρώτη επισήμανση που έγινε από τις δικαστικές αρχές όταν, mm-hmm. στο κομμάτι της δικτύωσης, ότι okay, όλα ωραία και καλά, ασχολούμαστε με το θύμα. Με το θήτη τι γίνεται, κάποια στιγμή θα γίνουν τέτοιες δομές? Ειλικρινά δεν ξέρω. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση όμως αυτό που ξέρω είναι ότι στις δικές μας δομές, μόνο για το έτος που μας πέρασε, 770 γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους, τα οποία ήταν πάνω από 600, έχουν φιλοξενηθεί σε κέντρα φιλοξενίας, στις δομές φιλοξενίας τέλος πάντων του Υπουργείου Εσωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Και αυτό ακριβώς έτσι δείχνει και την αναγκαιότητα της ύπαρξής μας. Πιστεύω πως στο μέλλον θα συμβούν και άλλα πράγματα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ευτυχώς δεν λειτουργεί όπως εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, βλέπει πολύ πιο μπροστά. Mm-hmm. Και ναι, σίγουρα χρειάζονται βοήθεια και οι θήτες. Βέβαια, αυτό αφορά τις κακοποιημένες γυναίκες. Έτσι. Ναι, όταν μιλάμε όμως για το σύνολο των γυναικών, το θέμα είναι ότι η γυναίκα θα πρέπει να αντιμετωπίσει, όταν υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον άντρα, τα παιδιά, την εργασία, τις δουλειές του σπιτιού, όλα αυτά, την κοινωνική. Τη οικογένεια, όλα τα προβλήματα περνάνε από τη γυναίκα. Οπότε αυτοί αγχώνται περισσότερο. Mm-hmm. Όχι ότι ο άντρας δεν αγχώνεται, αλλά μπορεί ο άντρας να πάει σε ένα καφενείο και να ξεδώσει καμιά φορά, που το καφενείο είναι μια ψυχολογική στήριξη, κακά τα ψέματα. Η γυναίκα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Είναι η λύση τέλος πάντων, στην οποία ο άντρας είναι πολύ πιο εύκολο να έχει πρόσβαση σε αντίθεση με τις γυναίκες. Να πούμε λίγο και. Όσες μας ακούνε μπορεί να νιώσουν ότι έχουν την ανάγκη να απευθυνθούν στο κέντρο συμβουλευτικής, ποιος είναι ο τρόπος? Το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Πρέβεζας στεγάζεται στην παλιά δημοτική αστυνομία, στην Ποτήλια δίπλα, τέλος πάντων, mm-hmm. για να... Ιωνίας 6 είναι η διεύθυνση και το τηλέφωνο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν για να μας βρουν είναι το 26820 2 και 4 τεσσάρια. 2 και 4 τεσσάρια. 2 και 4 τεσσάρια. Είναι πιο εύκολο έτσι. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στην εκδήλωση. Ναι. Να δούμε την εκδήλωση που γίνεται αύριο. Εν ώψη της σημερινής μέρας, λοιπόν, της Παγκόσμιας ημέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, διοργανώνουμε όπως κάθε χρόνο εκδήλωση αύριο στην οικία Αθανασιάδη στις 6:30 το απόγευμα. Είναι μια εκδήλωση που θα εστιαστεί σε παραμύθια με γυναίκες από όλο τον κόσμο. Την αφήγηση την έχει η κυρία Μαρία Μαχαίρα και η μουσική, η οποία είναι κατασκευασμένη αποκλειστικά για την αυριανή εκδήλωση, είναι την επιμελείται ο κύριος Αντώνης Καρασταμάτης. Στο ισόγειο θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας από την ΕΦΕ Πρέβεζας. Και να πούμε επίσης ότι η παράσταση είναι εντελώς δωρεάν για το κοινό και απευθύνεται σε ενήλικους και εφήβους. Μάλιστα. 6:30 ώρα αύριο, εκεί Αθανασιάδη.
Ίσως απορρέστη γιατί λέμε για παραμύθι. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι μια διαφορετική γιατί... εκδήλωση. Συγγνώμη ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Τα παραμύθια ξεκίνησαν από τις καταπιεσμένες γυναίκες προκειμένου να ζήσουν το όνειρό τους ή να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Πολλές φορές δημιουργούσαν τα παραμύθια και αυτά τα μεταβίβαζαν και στα παιδιά τους. Κάπως έτσι ξεκίνησε ένα παραμύθι να λέγεται. Μάλιστα. Δεν λέμε για ιστορίες. Αυτοί λένε ότι είναι η αρχή των παραμυθιών μέσα από τα βιώματα μιας κακοποιημένης γυναίκας από το σύζυγο. Θα τα ακούσετε και αύριο. Αλλά δεν είναι τυχαίο δηλαδή το. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το παραμύθι, το όνειρο ήταν ένας τρόπος για να αντέξει όλα όσα βίωνε και να μπορεί να ηρεμεί για να έχει ενέργεια για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι ο στόχος σας είναι η εκδήλωση αυτή να μην είναι μια κουραστική εκδήλωση που να. Έτσι έχει ομιλίες και τα λοιπά. Είναι μια εκδήλωση που με όμορφο τρόπο να μπορούν οι επισκέπτες να πάρουν τα μηνύματα. Έτσι ακριβώς και χωρίς να αναλωνόμαστε τρελά με εισηγήσεις και όλο αυτό το στερεότυπο μοντέλο τέλος πάντων που επικρατεί στις εκδηλώσεις. Ευτυχώς έχουμε δίπλα μας την κυρία Κωνσταντινίδη, η οποία ασχολείται πάρα πολύ ενεργά με όλο αυτό, είναι η κοινωνιολόγος του κέντρου και έχει πάρα πολύ καλές ιδέες, τις υλοποιεί κιόλας και μέσα από αυτό κάνουμε τη δουλειά μας πολύ πιο εύκολη και πολύ ευχάριστη τόσο για εμάς όσο και για τον κόσμο. Η κυρία Πουλιάνου είναι η ψυχολόγος του κέντρου και εγώ ως κοινωνική λειτουργός και η κυρία Ζουρουφίδη φυσικά που στηρίζει όλες μας τις προσπάθειες από το ξεκίνημα μας μέχρι και σήμερα. Επίσης να ευχαριστήσουμε την κυρία Αγγέλη, την Ελευθερία, η οποία είναι αντιταλμένη σύμβουλος στο Δήμο και ειδικά για την αυριανή εκδήλωση. Την ΕΦΕ λοιπόν Πρέβεζας και την κυρία Κατερίνα Κορονέου, η οποία έχει ηθεί τις προσπάθειες αυτής, προκειμένου να βγει αύριο ό,τι είναι να βγει στο κοινό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο κλείνοντας. Όχι, το μόνο που θέλω να πούμε είναι τις γυναίκες να μην διστάσουν να έρθουν. Το απόρριτο υπάρχει, γιατί αν δεν υπήρχε απόρριτο δεν θα είχαμε επιτύχει κιόλας. Μέσα στα 3 χρόνια τόσα περιστατικά, κακοποίησης κιόλας είναι μεγάλο. Έτσι ακριβώς. Το μήνυμα λοιπόν για την φετινή 25η Νοεμβρίου, με βάση τη Γενική Γραμματεία, μετά το «Δεν είσαι μόνη, δεν είσαι η μόνη», είναι το «Μη μένεις στη γωνιά σου» λοιπόν, για αυτή τη χρονιά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αύριο Σάββατο στις 18.30 το απόγευμα είναι η εκδήλωση. Όποια γυναίκα νομίζει ότι χρειάζεται τη βοήθειά σας, 2820-24-44. Ναι, ανεξάρτητα από το αν είναι κακοποιημένη ή όχι, για οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να έχει ή να αντιμετωπίζει. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Εμείς...